Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που υπεγράφει αυτή η συμφωνία και όπως αναφέρθηκε ήδη, αυτή η συμφωνία δεν είναι απλώς ένα σημείο μέσα στο χρόνο ή μια πρωτοβουλία ξεκομμένη από τη συνολική στρατηγική μας. Το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά τις πάρα πολύ σοβαρές και ισχυρές συνεργασίες που έχει ξεκινήσει με το αντίστοιχο πρακτορείο της Κίνας, της Ρωσίας και της Ιαπωνίας, σήμερα ξεκινάει μια πάρα πολύ κρίσιμη συνεργασία με το Δημόσιο Πρακτορείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποδεικνύει ότι ως Δημόσιο Πρακτορείο μπορεί να παίξει έναν πάρα πολύ ενεργό ρόλο στην ισχυροποίηση της χώρας, στην προώθηση των συμφερόντων του λαού μας σε όλη την Ιφίλιο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτή η συνεργασία θα έρθει να συμβάλλει επίσης στην διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που, όπως ανέφερε και ο πρέσβης, ο οποίος ενθουσιωδώς και πάρα πολύ συστηματικά εργάζεται για την επιτυχία αυτής της διοργάνωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι η τιμόμενη χώρα. Και έχει ξεχωριστή σημασία η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος, διότι λίγες μέρες πριν από αυτή τη διοργάνωση η Ελλάδα θα έχει και επισήμως ολοκληρώσει το τρίτο πρόγραμμά της. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν πραγματικά να βεβαιώσουν ότι η Ελλάδα περνάει σε μια καινούργια φάση βιώσιμης ανάπτυξης. Και δεν αρκεί αυτά τα πράγματα να τα καταφέρνουμε, πρέπει και όλος ο κόσμος να μαθαίνει ότι τα καταφέρνουμε. Ότι η Ελλάδα προχωράει, ότι η Ελλάδα τα καταφέρνει, ότι ξανακερδίζει την αυτοπεποίθησή της και τη δυνατότητά της να παίξει ρόλο ευρύτερα στην περιοχή και στην παγκόσμια οικονομία. Συγχαρητήρια και στους επικεφαλείς των πρακτορείων για την ισχυρή αυτή συμφωνία και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι και πολύ παραγωγική και θα δώσει τη δυνατότητα και στις δύο πλευρές να ανταλλάξουν περιεχόμενο και να πούνε τις πάρα πολύ σοβαρές ιστορίες και τις εξελίξεις που γίνονται και στη μία και στην άλλη πλευρά. Συγχαρητήρια ξανά.